Καταρχήν η εκδήλωση είναι σπονδυλωτή. Περιλαμβάνει το μέρος το ερευνητικό, τα αποτελέσματα της έρευνας, επιλεκτικά βεβαίως. Περιλαμβάνει ακόμα ένα κομμάτι με πολυμέσα, στα οποία παρουσιάζεται η Κρήτη της εποχής του 1913 μέσα από τις φωτογραφίες του Μπουασονά και της Νέλης, με υλικό φωτογραφικό και μουσική κατάλληλη, παραδοσιακή της περιοχής. Περιλαμβάνει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχω μοντάρει εγώ από τα γεγονότα και με σύγχρονη εικόνα από την περίοδο των τελετών της Ένωσης της Κρήτης με τον βασιλιά του Βενιζέλο και τους άλλους επισήμους και μια αναφορά σε, εκτός από τα κυρίαρχα γεγονότα, ας πούμε, της ύψωσης μιας στο Φυρκά και διάφορα παραπολιτικά που γίνανε εκεί, το θέμα πώς είδε ο ξένος τύπος, πώς καταγράφει ο ξένος τύπος τα γεγονότα, πώς αυτά, τι απήχηση έχουν αυτά στον τουρκικό τύπο, και περιλαμβάνει ακόμα δύο μονόπρακτα, τα οποία το ένα με αφορμή το σπίτι του Βενιζέλου, γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην πορεία του Βενιζέλου μέχρι το Θερίσο, τα γεγονότα του Θερίσου, και το δεύτερο σχετίζεται με ένα άλλο γεγονός που καταγράφεται στον αθηναϊκό τύπο εκείνη την περίοδο και που είναι η επανατοποθέτηση της Τζοκόντα στο Λούβρο. Υπάρχει ένα στοιχείο εκεί, έτσι, λίγο πιο χαριτωμένο. Την περίοδο δηλαδή που γίνονται οι τελετές της Ένωσης στην Κρήτη, η χαμένη Τζοκόντα, η κλαπίσα Τζοκόντα από κάποιον Ιταλό, αποκαθίσταται στη θέση της στο Λούβρο. Και με αφορμή το γεγονός ότι ο Βενιζέλος στα Θεοφάνεια του 1914, δηλαδή περίπου ένα μήνα μετά τις τελετές της Ένωσης, πηγαίνει στο Παρίσι και ζητάει από τους Γάλλους δάνεια, έχουν φτιάξει ένα μονόπρακτο για να κλείσουμε ευχάριστα την εκδήλωση, στην οποία φανταζόμαστε ένα διάλογο μεταξύ Τζοκόντας και Βενιζέλου. Η εκδήλωση είναι ενταγμένη, όπως σας είπα, στις εορταστικές εκδηλώσεις των 100 χρόνων της Ένωσης Κρήτης με την Ελλάδα και είναι η δεύτερη που γίνεται στον ομό μας. Έγινε την προηγούμενη Παρασκευή στο οροπέδιο, την προπροηγούμενη για την ακρίβεια, στο οροπέδιο Λασιθίου. Θα μεταφερθεί η ίδια στις 25 Οκτωβρίου στην Ιερά Πέτρα και στις 18 Νοεμβρίου θα γίνει στον Ιωάννη Νικόλα. Πρέπει ακόμα να συμπληρώσω, μου διέφυγε. Είπα ότι είναι σπονδυλωτή η εκδήλωση. Περιλαμβάνει ακόμα και μια έκθεση με πρωτοσέλιδα του αθηναϊκού τύπου, η οποία είναι στην είσοδο του Πολυκέντρου. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, κύριε Σταμέλο, και θέλω να μας πείτε αν υπάρχει κάποια αντιστοιχία τα θέματα τα σημερινά με τις τωρινές εξελίξεις, τις πολιτικές, οικονομικές στη χώρα μας. Αυτό που τα διαφοροποιεί έντονα και δείχνει, κατά την άποψή μου, είναι προσωπική μου εκτίμηση, το πόσο είναι διαφορετικά τα μεγέθη, είναι τα γεγονότα της εποχής του 13, χαρακτηρίζονται και επισκιάζονται από τη μεγάλη μορφή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Κάτι που δεν συμβαίνει στις μέρες μας. Κατά τα άλλα, έχουμε τα ίδια. Πάλι έχουμε μείνει από λεφτά, πάλι έχουμε βγει στην Ευρώπη και ψάχνουμε δάνεια. Έτσι. Και εάν θέλουμε έτσι να συνοψίσουμε με μια κουβέντα πώς είδε ο τύπος των Αθηνών, ο τύπος των Αθηνών εκθιάζει και τον Βενιζέλο και τις μορφές των κριτικών της εποχής και τους επαινεί, ας πούμε, με υπερθετικό βαθμό. Θα τα δείτε εξάλλου και στην εκδήλωση. Είναι η μορφή του Βενιζέλου, δηλαδή, κατά την άποψη τη δική μου, η μορφή του Βενιζέλου είναι αυτή που επισκιάζει τα γεγονότα της εποχής, που τα χαρακτηρίζει, τα σφραγίζει, ας πούμε.